Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι βράδυ Κυριακή. Είχαμε πριν από λίγο τα οριστικά αποτελέσματα για την κατάρτιση του τριπροσώπου στι αρχιεπισκοπικέ εκλογέ τη Κύπρου. Ε, Πρώτο βγαίνει ο Λεμεσού Αθανάσιο με 35% περίπου. Μετά έπεται ο Πάφου Γεώργιο που έκανε την ανατροπή και πέρασε μπροστά τελικά από τον Ταμασού Ισαή, ο οποίο ακολουθεί με 18,10%. Και ο Πάφου είναι 18,64. Άρα τώρα η όλη διαδικασία θα πάει στα χέρια των ιεραρχών που θα εξετάσουν το αποτέλεσμα. Είναι άλλα βέβαια τα κριτήρια των ιεραρχών, είναι άλλα του λαού. Πρέπει να τονίσουμε ότι ήδη ο, ο Άγιο Πάφου έχει τουλάχιστον 7 ιεράρχε μαζί του, ο Λεμεσού έχει 4, ενώ ο Ταμασού έχει 2. Που σημαίνει ότι εκτό τεράστιο προόπτου, πρέπει να δούμε βέβαια τι θα κάνουν και οι υποψήφοι που δεν μπήκαν στο τριπρόσωπο, ο Κωνσταντίας, ο Κιρινίας κτλ. Πού θα πάνε δηλαδή. Ε, αλλά μεγάλη πιθανότητα έχει, όπως φαίνεται, ένα εκλογείο πάφου, κάτι το οποίο θα έρθει ουσιαστικά σε μερική αναντιστοιχία με την βούληση του Κυπριακού λαού, η οποία βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι εκφράστηκε. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι εκφράστηκε, γιατί ένα 30% συμμετοχή. συμμετοχής, στην εκλογική διαδικασία των αρχιεπισκοπικών εκλογών είναι πάρα μα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Η αποχή ήταν τεράστια. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να λάβουν όλοι. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα, ότι αν δεν υπάρξει ανανέωση, εάν δεν υπάρξει λόγο ο οποίο να μπορεί να εμπνεύσει τη νέα γενιά, εάν δεν μπορεί ο επίσκοπο να φύγει από τα στερεότυπα και τα στεγανά τα οποία ήταν τόσα χρόνια, με έναν ξύλινο λόγο, έναν θεολογικό ακρεφνό λόγο, και δεν αγγίξει την νέα γενιά, δυστυχώ ο κόσμο δεν θα ασχολείται με την εκκλησία μα. Και αυτό θα είναι πολύ πολύ άσχημο και για τον κόσμο, γιατί θα χάσει την πνευματική του στήριξη ε, για την καλλιέργεια τη ψυχή του, αλλά και για του ιεράρχε μα, γιατί δεν ξέρω ότι έχουν δώσει πολύ σημαντικό αγώνα. Οπότε πρέπει να αλλάξουμε, πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει πάντα με ορθόδοξο φρόνημα, με ομολογιακό φρόνημα, να κοιτάξουμε την επόμενη ημέρα να μα προβληματίσει το γεγονός. Πρέπει η εκκλησία χωρί του πιστού δεν είναι εκκλησία. Πρέπει να έχουμε του πιστού, να του αγκαλιάζουμε και να του κάνουμε να ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα κοινά τη εκκλησία μα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ βασικό. Να είστε καλά, καλό βράδυ.